παράγραφο 5 του άρθρου 16 του κανονισμού της Βουλής. Πέθανε χθες τη νύχτα σε ηλικία 86 ετών ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και ένας από τους κυριότερους πρωταγωνιστές του εμφυλίου πολέμου, Μάρκος Βαφιάδης, στο νοσοκομείο Σωτηρία, όπου νοσηλευόταν από τις 4 Φεβρουαρίου. Συνεργείο της ΕΤ2 πήγε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Στις 9.30 σήμερα κατέληξε ο βουλευτής επικρατείας Μάρκος Βαφιάδης από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο μετά από μια νοσηλεία 9 ημερών που τον είχε λόγω αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου που τον είχε οδηγήσει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, με δήλωσή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο του Μάρκου Βαφιάδη, ο οποίος, όπως αναφέρει, σημάδεψε με την παρουσία και τη δράση του μια δύσκολη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας. Ο Μάρκος Βαφιάδης γεννήθηκε το 1906 στη Θεοδοσιούπολη της Μικράς Ασίας. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το 1928 έγινε μέλος της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδος, της ΟΚΝΕ. Για τη δραστηριότητά του πολλές φορές είχε συλληφθεί και καταδικαστεί. Το Μάιο του 1941 δραπέτευσε από τη Γάβδο και στα χρόνια της κατοχής ηγήθηκε των ανταρκτικών δυνάμεων του Ελλάς της Βορείου Ελλάδος. Μετά την απελευθέρωση επικρίθηκε από την τότε ηγεσία του ΚΚΕ γιατί δεν είχε προετοιμάσει τις μονάδες του Ελλάς, τις οποίες διοικούσε για τη συνέχιση του πολέμου το Δεκέμβριο του 1944. Το 1946 ο τότε ηγέτης του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης τον έστειλε στο βουνό να οργανώσει το νέο ανταρκτικό κίνημα. Το 1947 έγινε πρωθυπουργός και υπουργός στρατιωτικών της προσωρινής κυβέρνησης του βουνού. Τον Αύγουστο του 1948 διεφώνησε με τον Νίκο Ζαχαριάδη σε ζητήματα τακτικής. Ο Νίκος Ζαχαριάδης επέμεινε να εξελιχθεί το Αντάρτικο σε τακτικό στρατό, ενώ ο Μάρκος Βαφιάδης υποστήριζε την άποψη ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η μορφή του κλεφτοπολέμου. Ο Μάρκος καθαιρέθηκε τότε από όλα τα αξιώματά του και διαγράφει από απλό μέλος του κόμματος και είσαι απομονωμένος στη Σοβιετική Ένωση. Το 1957, ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση του Νίκου Ζαχαριάδη από την ηγεσία του κόμματος, έγινε και πάλι μέλος του πολιτικού γραφείου. Αλλά το 1958 κατηγορήθηκε και πάλι τη φορά εκείνη ως μηδενιστής. Καθαιρέθηκε από το πολιτικό γραφείο και το 1964 διεγράφηκε από απλό μέλος του κόμματος. Το 1968 αποκαταστάθηκε μόνο από το ΚΚΕ εσωτερικού. Το 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα. Κατάφερε να συμφιλειωθεί με τον παλαιό του αντίπαλο, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων στον εμφύλιο πόλεμο, τον στρατηγό Θρασίβουλο Τσακαλώτο, ποτέ όμως με τους παλαιούς του συντρόφους. Οι δύο άνδρες που είχαν συγκρουστεί στο Βίτσι και το Γράμμο είχαν υπογραμμίσει τότε την ανάγκη της εθνικής συμφιλίωσης. Αργότερα πολιτεύθηκε με το ΠΑΣΟΚ και στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις εξελέγει βουλευτής επικρατείας. Την κοινοβουλευτική έδρα του Μάρκου Βαφιάδη καταλαμβάνει ο κ. Κώστας Λαγιώτης. Νότα περιορισμένης έστω αισιοδοξίας δημιούργησε. Τα αστικά λεωφορεία παρέμειναν ακινητοποιημένα στις αφετηρίες, ενώ στους λευκούς από το χιόνι δρόμους της Αθήνας δεν κινήθηκαν τα τρόλεϊ. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τη Μαλακάσα προς τον Άγιο Μερκούριο και το Κατσεμίδι, από την πλατεία Παλαιάς Πεντέλης προς Άγιο Πέτρο και στην Πάρνηθα από το Τελεφερίκ και πάνω. Κλειστή παραμένει η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών Θηβών στο ύψος της Κάζας. Επίσης στην Εύβοια έχουν αποκλειστεί περισσότερα από 50 χωριά. Αποκλεισμένα παραμένουν και ορεινά χωριά στο Πήλιο καθώς και στον ομό Κορινθίας. Από τον Παγετό κλειστοί είναι οι δρόμοι Τρυπόλεως Άργους, Λεβιδίου Νεμαίας και από τη Χαλκίδα προς την Κάριστο. Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο έγιναν 56 τροχαία δυστυχήματα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 6 άτομα και 73 τραυματίστηκαν. Λόγω της φοδρής κακοκαιρίας δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, ενώ κλειστές παραμένουν οι προθυμιακές γραμμές Οροπού Ερέτριας και Εδιψού Αρκίτσας. Κανονικά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια από τον Πειραιά για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Πριν από μία περίπου ώρα άρχισε να επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Παρακαλούνται όλοι εγγραφή των τριών βουλευτών του. Κρίση μικρύνεται η αναβληθήσα για αύριο στις 10.30 το πρωί συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ μετά τις χθεσινές ευνηδιαστικές διαγραφές των βουλευτών Βασίλη Κεδίκοβλου, Ηλία Παπαδόπουλου και Χάρη Καστανίδη που έγιναν με προσωπική δήλωση του Προέδρου του Κινήματος κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Και τούτο γιατί εκτός από τις έντονες αντιδράσεις των διαγραφέντων βουλευτών, το ίδιο έντονα αντέδρασαν σημαντικά στελέχη όπως οι κύριοι Σιμίτης και Γεννηματάς, ενώ αρκετά άλλα στελέχη αναμένεται να ζητήσουν σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής για το θέμα. Όπως είναι γνωστό, μετά τις δηλώσεις των τριών βουλευτών που έθεσαν θέμα διαδοχής και εξυγχρονισμού του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, τους έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και κατήγγειλε ότι παράγοντες εντός και εκτός της χώρας που επιδιώκουν από καιρό κέντρο δεξιό σχήμα, διάσπαση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, δυστυχώς βρήκαν οπαδούς και στις τάξεις του κινήματος. Οι διαγραφέντες αντέδρασαν έντονα και με δηλώσεις τους αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της διαγραφής τους, υποστηρίζοντας ότι μόνο τα όργανα του κόμματος είναι αρμόδια να αποφασίσουν.
Το μέλος του εκτελεστικού γραφείου, κύριος Κώστας Σιμίτης, χαρακτήρισε την απόφαση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως μη θετική, αντικαταστατική, άκυρη και υπονομευτική της ενότητας του κόμματος. Ενώ ο πρώην υπουργός και βουλευτής, κύριος Γιώργος Γεννηματάς, είπε ότι αισθάνεται υποχρεωμένος να διακόψει την αναγκαστική αποχή του από τις κομματικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντας τις στιγμές δύσκολες και τη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, στην οποία θα συμμετάσχει, κρίσιμη. Το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι η απόφαση για τη διαγραφή των τριών βουλευτών είναι απολύτως σύμφωνη με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του. Το γραφείο δεν συνεδρίασε σήμερα λόγω της κακοκαιρίας και η κρίσιμη συνεδρίασή του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί, χωρίς την παρουσία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπανδρέου εμφανίζεται αμετακίνητο στις διαγραφές παρά τις αντιδράσεις. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του κ. Κώστα Σιμίτη, ο οποίος χαρακτήρισε άκυρη και πράξη μη θετική τη διαγραφή και σαν μια πράξη που αντιστρατεύεται την ενότητα. Για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ μας ενημερώνει τώρα η Αθηνά Ραπίτου. Γύρω στο μηδέν η θερμοκρασία σήμερα στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, αν και ο πυρετός στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανεβαίνει επικίνδυνα μετά την ευνηδιαστική απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Παπανδρέου να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τους κ. Κεβίκογλου, Καστανίδη και Παπαδόπουλο. Η αναβολή της σημερινής συνεδρίασης του εκτελεστικού γραφείου λόγω αποκλεισμού πελών μελών του στα Βόρεια Προάστια αλλά και την επαρχία δεν φαίνεται να εκτονώνει το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένουν απρόβλεπτες. Η κρίση κλιμακώνεται με άδειλη προς το παρόν έκβαση, καθώς η πλειοψηφία των μελών του εκτελεστικού γραφείου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής εμφανίζεται αντίθετη με τις κινήσεις του Προέδρου του. Δεν λείπουν ωστόσο και οι ψύχρεμες εκτιμήσεις κορυφαίων στελεχών που αποβλέπουν σε ένα συμβιβασμό των δύο πλευρών για να αποφευχθεί, όπως τονίζουν, η διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ. Αποφασισμένα να θέσουν ανοιχτά θέμα δημοκρατικής νομιμότητας στη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκαν αρκετά από τα ηγετικά στελέχη που βρέθηκαν το πρωί στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ άλλα δεν έκρυβαν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις, αλλά και τη δυσφορία τους για την εσωκομματική κρίση που ξέσπασε, ένωψη μάλιστα και της εκλογικής αναμέτρησης στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Δεν έλειψαν ωστόσο και ενθουσιώδεις εκτιμήσεις για την κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες ήταν καιρός πλέον να επέλθει ρήξη με τα λεγόμενα κεντροδεξιά σενάρια. Την επίκληση των κεντροδεξιών σενάριων απέρριψε με χθεσινές δηλώσεις του ο κ. Κώστας Σιμίτης, ο οποίος και χαρακτήρισε άκυρη τη διαγραφή και υπονομευτική για την ενότητα του κόμματος. Παρέπεμψε μάλιστα σε πρόσφατη απόφαση του εκτελεστικού γραφείου, σύμφωνα με την οποία τα σενάρια αυτά δεν ακουμπούν το ΠΑΣΟΚ. Διασταυρωμένες ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το επίμαχο θέμα παραμένει ανοιχτό και κορυφαία στελέχη, ανάμεσά τους και ο κύριος Αρσένης, προτίθενται να το επαναφέρουν στο εκτελεστικό γραφείο. Την κρισιμότητα της κατάστασης σηματοδότησε και η δήλωση του κυρίου Γεννηματά, ο οποίος αποφάσισε να διακόψει την αναγκαστική, όπως είπε, αποχή του για να πάρει μέρος στην αυριανή συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Μια από τις συμβιβαστικές λύσεις που προτείνονται για την άρση του αδιεξόδου είναι οι δύο εκ των διαγραφέντων, κύριοι Κεβίκογλου και Καστανίδης, που διατηρούν και την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, να παραμείνουν μέλη του κόμματος, μια και η διαγραφή τους είναι δυνατή μόνο από την Κεντρική Επιτροπή. Λύση που τίνει βεβαίως σε ένα ιδιότυπο πολιτικό αδιέξοδο και δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Από την ΕΚΑΛΗ, ο κ. Παπανδρέου φέρεται αποφασισμένος να εξουδετερώσει κάθε αντιηγετική ενέργεια στο ΠΑΣΟΚ και να αντεπιτεθεί σε όσα στελέχη του διατυπώνουν δημόσια τις διαφωνίες τους και επιχειρούν αποδυνάμωσή του. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, εάν υπάρξει κλίμα γενικής αμφισβήτησης σε έκτακτη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, για την οποία ήδη προωθείται συλλογή υπογραφών, ο κ. Παπανδρέου προσανατολίζεται να προχωρήσει σε έκτακτο συνέδριο. Εξάλλου, αντιδημοκρατική, αντικαταστατική και άκυρη χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής κ. Ηλίας Παπαδόπουλος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα στην Καβάλα. Ο κύριος Παπαδόπουλος εξέφρασε την πικρία και τη λύπη του γιατί, όπως είπε, προσπαθώντας να προβληματίσει για το τι πρέπει να γίνει ώστε να απαλλαγεί το ΠΑΣΟΚ από την εικόνα της εξώφθαλμης πολιτικής αφασίας την οποία εμφανίζει σε μια περίοδο που η φθορά της κυβέρνησης έχει προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Αντιμετωπίζομαι με αντιδημοκρατικό και αντικαταστατικό τρόπο. Ο βουλευτής, αφού διαβεβαίωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κεντροδεξιά σενάρια, υπενθύμησε πως σημαντικές προσπάθειες στο παρελθόν που συνοδεύτηκαν με αξιόλογα στελέχη μας, όπως ο Αλευράς, ο Σιμίτης, ο Λάζαρης, ο Αρσένης και άλλοι, αντιμετωπίστηκαν με παρόμοιου τύπου κατηγορίες για συμμετοχή τους σε κεντροδεξιά σενάρια. Αποδείχθηκε περίτρανα
ότι μόνο στην οσυρή φαντασία υπάρχουν και δεν αφορούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως και το εκτελεστικό γραφείο μας αποφάνθηκε. Τέλος, ο διαγραφής από το ΠΑΣΟΚ βουλευτής εξέφρασε την άποψη ότι η πολιτική ηθική, αλλά και η οποιαδήποτε ηθική, συνδέεται πρώτιστα με την ελεύθερη έκφραση μέσα και έξω από τα όργανα, ανάλογα με το θέμα και την περίπτωση. Επέστρεψε το πρωί από την Κύπρο ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Άκης Τσοχαντζόπουλος. Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την διαγραφή των τριών βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσοχαντζόπουλος αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις. Καλώς ορίσατε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Δήλωση δεν κάνω καμία. Ας δούμε όμως τι δήλωσε αργά χθες το βράδυ για το θέμα της διαγραφής των τριών βουλευτών ο βουλευτής και τέος υπουργός του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κώστας Σιμίτης. Ο κύριος Σιμίτης έκανε τις δηλώσεις αυτές στην ΑΦΠΑΚΤ, όπου βρισκόταν για να μιλήσει σε συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ. Η διαγραφή των τριών βουλευτών από τον πρόεδρο του κινήματος αντιστρατεύεται την ενότητα. Είναι γι' αυτό πράξη μη θετική. Το καταστατικό προβλέπει ορισμένη διαδικασία διαγραφής. Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε. Η διαγραφή γι' αυτό είναι άκυρη. Υπάρχει απόφαση του εκτελεστικού γραφείου ότι τα κεντροδεξιά σενάρια δεν αφορούν μέλη του ΠΑΣΟΚ. Ότι μέλη του ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχουν σε αυτά. Η επίκληση κεντροδεξιών σεναρίων θα προϋπέθεται μια νέα συζήτηση και μια διαφορετική απόφαση του εκτελεστικού γραφείου. Τέτοια συζήτηση και τέτοια απόφαση δεν υπήρξε. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι ένα κόμμα ζει από τη συζήτηση, ένα δημοκρατικό κόμμα προϋποθέτει το διάλογο και την αντιπαράθεση απόψεων και όχι διαγραφές. Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟ, ο κ. Σωτήρης Κωστόπουλος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι σκέπτεται να φέρει το θέμα της διαγραφής των τριών βουλευτών με την οποία ο ίδιος διαφωνεί στα αρμόδια όργανα της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, το γραφείο τύπου του συνασπισμού σχολιάζονται μετρικοί δρόμοι του Αττικού Άλσους. Τέλος, ξαναέκλεισε για όλα τα οχήματα η αερογέφυρα στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Ιδιαίτερα αυξημένη προσοχή πρέπει να δείξουν οι οδηγοί που κινούνται στις αερογέφυρες του Κηφισού, συγκεκριμένα την Πέτρου Ράλη, την Ιερά Οδό, στη Λένορμαν και στο Ρωσινιό, λόγω του παγωμένου οδοστρώματος. Η τροχαία με συνεχείς εκκλήσεις προς τους οδηγούς επισημαίνει το μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί από την άσκοπη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Με δυσκολία γινόταν το πρωί συγκοινωνία ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, στην πρωτεύουσα αλλά και στα νησιά. Είχε αναχιονίσει έτσι από το 1987. Όμως και εκείνη τη χρονιά οι χιονοπτώσεις δεν είχαν τόση διάρκεια και ένταση και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ανάλογο καιρικό φαινόμενο στην Αττική είχε να εμφανιστεί εδώ και 30 χρόνια. Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν στις αστικές συγκοινωνίες. Μόνο τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ και του ΟΣΕ έγιναν κανονικά. Τα περισσότερα αστικά λεωφορεία παρέμειναν ακινητοποιημένα στις αφετηρίες, ενώ στους χιονισμένους δρόμους της Αθήνας δεν κινήθηκαν τα τρόλεϊ. Στο μεταξύ, κλειστό συνεχίζει να παραμένει ο δρόμος από τη Μαλακάσα προς τον Άγιο Μερκούριο και το Κατσιμίδι. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στην περιοχή από την πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης προς τον Άγιο Πέτρο. Η συγκοινωνία μέχρι το τελεφερίκ της Πάρνηθας διεξάγεται κανονικά, ενώ αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί που θα κινηθούν από εκεί και πάνω. Υποχρεωτικές είναι οι αλυσίδες στη Νέα Εθνική Οδό Αθήνας Λαμίας από το 117ο στο 134ο χιλιόμετρο, καθώς και στην περιοχή της Κάζας. Δεκάδες ορεινά χωριά παραμένουν αποκλεισμένα στη Βόρεια και στην Κεντρική Εύβοια. Στην Πελοπόννησο, αργά το απόγευμα και ύστερα από μεγάλες και συντονισμένες προσπάθειες, εκχιονιστικά μηχανήματα έχουν ανοίξει τους δρόμους. Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Λόγω των ισχυρών ανέμων εντάσεως 9 μποφόρ που πνέουν στα πελάγη, κανένα δρομολόγιο δεν γίνεται από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας για τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Η απαγόρευση του κεντρικού λιμεναρχείου ισχύει ως τις 6 τα ξημερώματα. Στα βόρεια προάστια τώρα το χιόνι έφτασε μέχρι και το 1 μέτρο. Για την κατάσταση που επικρατούσε σήμερα στην Ανατολική Αττική αλλά και για την αυριανή κινητοποίηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι στους παγωμένους δρόμους, μίλησε στο ρεπόρτερ της ΕΤ2 Βασίλη Λεβέντη, ο νομάρχης Ανατολικής Αττικής, κ. Ευάγγελος Χαραλαμπίδης. Το περισσότερο χιόνι ήταν στους Τρακομακεδόνες που έφτασε το 1 μέτρο και φυσικά στους πρόποδες της Πάρνηθας που υπερεύει το 1,5 μέτρο. Και από το πρωί, από τις 7.30 ώρα που χτυπήσαμε σε ένα γερμό, όλα τα συνεργεία της Ομαρχίας είναι σε επιφυλακή. Έχουμε 35 μηχανήματα εκχιονισμού που δουλεύουν από τις 7 η ώρα σε ολόκληρο τον ομό στα σημεία που έχουμε επισημάνει από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Και συγχρόνως έχουμε έτοιμα 30 φορτηγά με αλάτι φορτωμένα
τα οποία τα ξημερώματα απόψε θα τα ρίξουμε στα επίκαιρα σημεία, ώστε να αντιμετωπιστεί ο αυριανός παγητός. Βεβαίως τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο και είναι και λογικό με τον παγητό ο οποίος είναι, δεν τρομάμε να δημιουργήσουμε τέτοια κατάσταση και κατά πρώτο και κύριο λόγο θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στα νοσοκομεία. Να είναι βατός ο δρόμος για τα ασθενοφόρα. Αύριο πρέπει να είναι η μετακίνηση ομαδική, να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα, γιατί όσο καλός οδηγός και να είναι κανείς, όταν αντιμετωπίζει τον παγετό που δεν το αντιμετωπίζει συνήθως, μπορεί να προκληθούν δυστυχήματα. Ήταν μια χιονόπτωση πρωτόγνωρη για την περιοχή της Αττικής, τουλάχιστον από το 1964 και εντεύθυνε.